Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε από το προϊστάμενο της Αγγελίας Αθηνών για το επεισόδιο με τον ναζιστικό χαιρετισμό του Κωνσταντίνου Πλεύρη μέσα στη δικαστική αίθουσα που διεξάγεται η δίκη της Χρυσής Αυγής. Ιωάννα Μάνδρου, η έρευνα διατάχθηκε με βάση τις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου. Έτσι είναι, Εύα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παρενέβη η εισαγγελία για αυτό το επεισόδιο, το οποίο έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις αλλά και αντιδράσεις στον νομικό κόσμο και μέσα στον χώρο της δικαιοσύνης. Συνέβη την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής μέσα στη δικαστική αίθουσα ο συνήγορος του Ιωάννη Λαγού, ενώ από τα πρώην πολιτικά στελέχη που δικάζεται για την δράση της Χρυσής Αυγής, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, προέβη σε αυτό το ναζιστικό χαιρετισμό που προκάλεσε σήμερα την εισαγγελική παρέμβαση με βάση, όπως είπες, τον αντιρατσιστικό νόμο. Γι' αυτό και η σχετική έρευνα έχει ανατεθεί στην εισαγγελέα Μαρία Καραμανόλη, η οποία έχει την αρμοδιότητα της έρευνας και της δίκης για εγκλήματα που σχετίζονται με αντιρατσιστικές δραστηριότητες. Θα κληθούν δικηγόροι που ήταν παρόντες μέσα στην αίθουσα για να διευκρινιστεί πλήρως συνέβη ακριβώς και ποια ακριβώς ώρα έγινε ό,τι έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα Μάνδρου.